Η διαθεσιμότητα προκαλεί, κυρίες και κύριοι, αναταράξεις σε όλο το δημόσιο τομέα και ειδικότερα στο χώρο της παιδείας. Σε αναστολή λειτουργίας προχωρούν τα πανεπιστήμια από τα οποία θα προκύψουν οι 1.349 διοικητικοί υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, την ώρα που συνεχίζονται και οι κινητοποίησεις των εκπαιδευτικών. Το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που έχει κηρύξει η ΕΔΕΔΗ. Στον αέρα τεινάζονται εξετάσεις και εγγραφές φοιτητών, καθώς σε αναστολή λειτουργίας προχώρησαν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πατρών, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Κρήτης, το Αριστοτέλειο, το Οικονομικό και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με αφορμή τη διαθεσιμότητα των διοικητικών τους υπαλλήλων. Αναστολή λειτουργίας δεν υπάρχει, διότι το Πανεπιστήμιο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι κομμάτι του κράτους και δεν μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του. Θα ανοίξουμε τις πόρτες μας, αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσουμε, παραδείγματος χάρη στην νομική σχολή της Αθήνας, να εγγράψουμε τους φοιτητές μας όπως το κάναμε πέρυσι, ούτε θα μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε τις εξετάσεις και να εκδώσουμε τα αποτελέσματα. Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας κάνουν λόγο για στρεβλώσεις του παρελθόντος με τα δυσάρεστα αποτελέσματά τους να φαίνονται τώρα. Είναι καιρός να πάρουμε και ως διοικήσεις τις ευθύνες μας για να προσφέρουμε αυτό που χρειάζονται οι φοιτητές μας. Είμαστε όμοιροι όλοι αυτής της διαδικασίας. Αισθάνομαι ντροπή ως καθηγήτρια να μην μπορώ να προστατεύσω τους φοιτητές μου από αυτές τις αυθαιρεσίες που γίνονται. Είχαμε εξετάσεις την προηγούμενη εβδομάδα και δεν μπορέσαμε να τις διεξαγάγουμε διότι εμφανίστηκαν άγνωστα άτομα, δεν ήταν ούτε φοιτητές ούτε διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε τις εξετάσεις. Πάντως, το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στην παράταση της προθεσμίας των εγγραφών στα πανεπιστήμια που λήγει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για τους 1.349 διοικητικούς υπαλλήλους των 8 πανεπιστημίων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, καθώς υπογράφτηκε η κοινή υπουργική απόφαση από τους αρμόδιους υπουργούς. Οι διευθύνσεις διοικητικού προσωπικού από τα 8 ιδρύματα θα πρέπει εντός 15 ημερών να υποβάλουν στην ψηφιακή φόρμα του ΑΣΕΠ τα προσόντα όλων των υπαλλήλων, των κλάδων και ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαθεσιμότητα, ώστε να γίνει η μοριοδότηση και να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες. Η διαθεσιμότητα έχει δημιουργήσει ένα βρασμό σε όλο το δημόσιο τομέα. Με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας που κηρύξε η ΑΔΔ. Είναι στο δρόμο απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Είναι στο δρόμο για να περισσώσουν πραγματικά ό,τι έχει μείνει από το κοινωνικό κράτος. Τα σχολεία πλέον είναι ρημαδιό. Έχουμε πληροφορίες ότι πολλοί δήμαρχοι δίνουν οδηγίες στους περίοικους γείτονες να προσέχουν τα σχολεία. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Κανένας μόνιμος διορισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε αυτό το 1 προς 10 που είχε πει η Τρόικα. Και βέβαια βλέπουμε καθημερινά να εξαθλιανόμαστε οικονομικά, να υποβαθμιζόμαστε επιστημονικά. Στη 48ωρη απεργία συμμετέχουν επίσης οι εφοριακοί, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία. Πάμε τώρα στη Γιώτα Αγκοβώστη, γιατί σε μια παράλληλη εξέλιξη η Γιώτα, το Υπουργείο αναζητά την απάντηση στις καταλήψεις που αρχίζουν πλέον να σημειώνονται σε αρκετά σχολεία της χώρας και η απάντηση αυτή λέγεται Προεδρικό Διάταγμα. Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα δίνει παράταση στη σχολική χρονιά. Ακριβώς. Ο Υπουργός Παιδείας έχει δώσει ήδη εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να συντάξουν το προεδρικό διάταγμα που θα ορίζει ότι στα σχολεία που θα υπάρχει κατάληψη πάνω από τρεις ημέρες θα υπάρχει αντίστοιχη παράταση και του σχολικού έτους. Ο στόχος του Υπουργείου είναι τα παιδιά να μην χάνουν τα μαθήματα, να παρατείνονται δηλαδή τα μαθήματα, τα χαμένα, οι χαμένες ώρες λόγω καταλήψεων και να μην αναγκάζονται τα παιδιά να καταφεύγουν στην παραπαιδεία στα φροντιστήρια. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει νομοσία που προβλέπει την αναπλήρωση των μαθημάτων σε περιπτώσεις καταλήψεων. Όμως αυτό το προεδρικό διάταγμα θα είναι πιο συγκεκριμένο και θα είναι ο χρόνος πιο ασφιχτικός, καθώς πάνω από τρεις ημέρες σε καμία περίπτωση δεν θα χαθεί κανένα μάθημα, θα παραταθεί το σχολικό έτος. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία υπάρχουν γύρω στο 10-15% σε όλη τη χώρα καταλήψεις, γυμνάσια και λύκεια. Και φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο θα βάλει τέλος σε αυτό. Κάνει για να προλάβει τις εξελίξεις. Ακριβώς, ναι. Και να μην χάσουν τα παιδιά τα μαθήματα χωρίς λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώτα. Να καλησπέρισω εδώ τον διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3, τον Άρη Πορτοσάλτε. Καλησπέρα. Άρη, δεύτερη εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων για τους διοικητικούς υπαλλήλους στα πανεπιστήμια. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τις δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει όλο αυτό και για την εξεταστική αλλά και για την εγγραφή των νέων φοιτητών. Από την άλλη, ακούσαμε και σήμερα τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Πελεγρίνη, να λέει: εντάξει, μπορεί να χαθεί μια χρονιά. Το θέμα είναι να μην χαθεί το Πανεπιστήμιο. Το κλείσιμο του Πανεπιστημίου είναι μια συνήθις διαδικασία εκβιασμού της κοινωνίας προκειμένου
προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση. Είναι ένας παροχημένος τρόπος αντίδρασης, θα έλεγα αντιπαραγωγικά και αντιπαραγωγικός και πολιτικά, οδηγεί σε αδιέξοδα. Φρικάρει ακόμη περισσότερο την ελληνική οικογένεια, η οποία πληρώνει για τις σπουδές του παιδιού της. Ενοχλεί βαθύτατα την δημοκρατική αντίληψη των φοιτητών, οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν μέσα στο πανεπιστήμιο τους. Αλλά αυτό είναι από τη μία πλευρά, επαναλαμβάνω, μια παροχημένη τακτική. Όταν όμως πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο, πηγαίνεις στους πανεπιστημιακούς στις 23 Ιουλίου να τους πεις κάντε αξιολόγηση και φέρτε μου αποτελέσματα στις 16 Σεπτεμβρίου. Σε Πριτάνης οι οποίοι ακούνε τον καινούριο νόμο και τους σηκώνει τη τρίχα. Ναι, σε Πριτάνης οι οποίοι είναι εχθρικοί απέναντι σε κάθε καινούργια αντίληψη λειτουργίας του πανεπιστημίου. Σε Πριτάνης οι οποίοι έχουν το Πριτανικό στο Συμβούλιο Διοίκησης και δεν το αντέχουν. Σε Πριτάνης οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση έτοιμοι να πάρουν το κλειδί και να κλειδώσουν το πανεπιστήμιο, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει πράγματι, φαίνεται ότι κόβονται τομείς σε ό,τι αφορά στο διοικητικό προσωπικό, σε φυλακές, λογιστήρια, δεξιά-αριστερά. Αυτά πρέπει να απαντηθεί. Πώς θα λειτουργήσει το καινούριο πανεπιστήμιο, πώς θα το λειτουργήσουμε. Αυτά μπορούν να δοθούν σε εξωτερικές. Αυτή είναι η ουσία. Ναι, αλλά δεν συζητείται όμως. Αν η κινητικότητα, η διαθεσιμότητα στα ΕΗ γινόταν για να γίνουν καλύτερα τα πανεπιστήμια, ίσως να μην είχαν και αυτό το εύρος οι αντιδράσεις. Όμως εδώ το θέμα είναι να βρεθεί ο αριθμός. Πράγματι, αλλά ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά πρέπει να βρεθεί πώς θα λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, θα παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης εξωτερικά από εταιρείες, έχουν αυτά τα. Δηλαδή, πρέπει να καθίσουν οι Πριτάνες και να δουν μαζί με το Πριτανικό Συμβούλιο πώς θα λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Πώς θα χρηματοδοτηθεί, θα ανοίξει στην έρευνα, θα ανοίξει στην συνεργασία με την αγορά, θα μπει μια καινούργια αντίληψη λειτουργία του πανεπιστημίου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι πολύ εύκολο να πάρουμε το κλειδί και να το κλείσουμε. Συνέβαινε τόσα χρόνια, συμβαίνει άλλη μία φορά. Αλλά απάντηση στο ζήτημα δεν δίνει. Στα ξένα πανεπιστήμια, έβλεπα τώρα, διοργανώνονται μαραθώνιοι, πληρώνουν οι συμμετέχοντες στο μαραθώνιο και με τα χρήματα που εισπράττει το ΤΑΦΤ, ας πούμε, το ΤΑΦΤ εισέπραξε 500.000 δολάρια, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει για κάποιους σκοπούς. Δεν λέω ότι μπορούμε να πάμε άμεσα σε τέτοιες αντιλήψεις, μακάρι να μπορούσαν να συζητηθούν και αυτά ακόμη, αλλά με το κλείσιμο και το κλειδαμπάρωμα και με το κτίσιμο των γραφείων των καθηγητών, με διακοπή κάθε επικοινωνίας με την αγορά, με την παραγωγική διαδικασία, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος, αυτά πρέπει να συζητηθούν. Και να καθίσουν και να δουν αν θα μπορέσουν να αγοράσουν τις υπηρεσίες με άλλο τρόπο. Το να υπάρχει αντίληψη και να ανοίγει ο Πρίτανης στη χούφτα του και να λέει δώσε κυβέρνηση για να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο, δεν πάμε πουθενά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Ευχαριστώ και εγώ.